17 άτομα νοσηλεύονται με COVID-19 στο νοσοκομείο του Ρίου. Από αυτούς οι 15 είναι στην κλινική COVID και οι άλλοι 2 στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Από τα 2 άτομα που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ COVID-19 του Ρίου, το ένα είναι διασωληνωμένο και το άλλο όχι. Υπάρχουν νοσηλευόμενοι 33, 35 και 45 ετών μεταξύ των νοσηλευόμενων στην κλινική COVID-19 του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύουμε 14 ασθενείς στην κλινική, άλλο 15 στην κλινική μας και 2 στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι πράγματα 15 άτομα, είναι κάποια σε βαριά κατάσταση, κάποια σε καλύτερη, αλλά έχουν όλα εκτεταμένη πνευμονία. Οι 2 άνθρωποι μας οι οποίοι είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι άνω των 80 και οι 2, και ένας είναι διασωληνωμένος και άλλος όχι. Όμως να σημειώσω ότι όλοι οι άρρωστοι νοσηλευόμενοι έχουμε ένα φάσμα ηλικιών από 35 έως και 85. Έτσι, άρα σημαίνει ότι κανένας δεν είναι άτρωτος και όλοι απειλούνται εξίσου από το να έχουν κάποια λίμωξη και συμπτωματική κιόλας λίμωξη από τον κορονοϊό. Σχεδόν οι μισοί νοσηλευόμενοι με κορονοϊό είναι κάτω των 50 ετών. Το 50% αυτών έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα και το άλλο 50% δεν είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Σχεδόν κάθε ημέρα, τόσο στο νοσοκομείο του Ρίου όσο και στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο ο Άγιος Ανδρέας, προωθούνται τουλάχιστον 10 περιστατικά από την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και ακόμη περισσότερα από την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και γενικότερα την Περιφέρεια Ευθύνης του Νοσοκομείου Αναφοράς για τον Κορονοϊό στο Ρίο. Μας ανησυχεί όλο ένα και αυξανόμενη πορεία, ας πούμε, του αριθμού των κρουσμάτων. Από εκεί και πέρα έχει πολύ μεγάλη σημασία η διασπορά του στην κοινότητα, γιατί μιλάμε για πολλές διαφορετικές αιστείες θετικών κρουσμάτων. Όχι μια περιχαρακωμένη αιστεία, παραδείγματος χάρη, ενός ξενώνα φιλοξενίας, το οποίο φυσικά και είναι σημαντικό, αλλά είναι πιο εύκολα περιχαρακωμένο και εύκολα περιορισμένο. Το οποίο μπορεί να υποδηλώσει πολλές διαφορετικές αιστείες, οι οποίες μπορεί να γίνουν δυνητικά αιστείες υπερμετάδοσης του. Υπενθυμίζουμε πως η Αχαΐα βρίσκεται εδώ και περίπου 3 εβδομάδες στο επίπεδο 3 του κινδύνου μετάδοσης του κορονοϊού και τα μέτρα που συνεπάγεται αυτό το επίπεδο επικινδυνότητας. Οι λοιμοξιολόγοι δεν βλέπουν άμεσα να αέρονται τα μέτρα, σίγουρα όχι δεδομένης της παρούσας υγειονομικής εικόνας της ευρύτερης περιοχής. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται και θα διαφανεί με τις μέρες. Έτσι, είναι μια δυναμική εξελισσόμενη κατάσταση. Οπότε, με τις μέρες θα δούμε αν χρειαστούμε πιο περιοριστικά μέτρα από ό,τι ήδη υπάρχοντα. Στην παρούσα φάση είμαστε σε μια σταθερή κατάσταση. Όχι μειούμενη, είμαστε σε μια σταθερή. Δεν το βλέπω κάτι πιθανό τις επόμενες μέρες για άριστο επίπεδο 3, θα το δούμε όμως στην πορεία. Αυτό που φοβούνται οι λοιμοξιολόγοι είναι μια πιθανή εστία υπερμετάδοσης σε χώρο όπου η ιχνηλάτηση θα είναι από δύσκολη έως αδύνατη. Σε κάθε περίπτωση, η υγειονομική εικόνα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας θα εξετάζεται μέρα παραμέρα και αν κριθεί αναγκαίο, δεν αποκλείεται ένα τοπικό lockdown.